Κοίτα πάνω, πάνω, κοίτα. Κοίτα πάνω, κοίτα. Πύρινη κόλαση στις Κεχριές Κορινθίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο σημείο που βρίσκεται το στρατόπεδο αναπήδησε προς τον οικισμό Ζήμεν στο χωριό Γαλατάκι και κατευθύνεται με ανέμους 7 μποφόρ προς τα Αθήκια Κορινθίας. Στη Μούρτεζα, στο Γαλατάκι, η φωτιά έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και οι ελιές και ένα μεγάλο δάσος. Κάθε λίγο και λιγάκι οι κάστρες πηγαίνουν σε άλλα σημεία και ξεκινά και πάλι μια νέα εστία φωτιάς. Και η φωτιά έχει ξεφύγει, έχει πάει πίσω για το μοναστήρι, για το άλλο χωριό, τα Θήκια. Άγιος Κωνσταντίνος, Γαλατάκι και οικισμός Ζήμεν εκενώθηκαν άμεσα, με τουλάχιστον 77 πυροσβέστες να δίνουν σκληρή μάχη με επίγεια και εναέρια μέσα. Τα σπίτια μπορεί να είναι ένα εδώ στα 200 μέτρα, άλλο ένα, ξέρεις, διάσπαρτα προς τα πέρα, όλη αυτή η περιφέρεια. Έχει φύγει όμως ο κόσμος. Βέβαια, ο κόσμος έφυγε, έχουν εκενώσει το Γαλατάκι και την περιοχή Ρητού που είναι πάλι από εδώ 5-6 χιλιόμετρα. Η φωτιά πίσω μου και η δασική έκταση στο Γαλατάκι και αγροτικές καλλιέργειες. Ήδη κάποια σπίτια έχουν καεί καθώς βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στο ρέμα. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Έχουν σωθεί τελευταία στιγμή σπίτια σε κάτι οικισμούς που λέμε τη Siemens και τώρα είναι και διάσπαρτα πίσω σπίτια. Υπάρχουν εναέρειες δυνάμεις από το πρωί. Καήκανε δύο σπίτια σε έναν οικισμό εδώ στη Siemens από ό,τι ξέρω. Και τώρα εδώ προς τα πάνω βλέπω, άμα δείξετε και τα πλάνα τώρα εδώ, κινδυνεύουν κάτι σπίτι εδώ απάνω. Μα τι να πια είναι πάνω. Έλα, Μίτσο. Η κυρία Έφη. Μα τι να πέσει γρήγορα σε πυροσβέστη να φύγουμε. Βγάλαμε μια ηλικιωμένη τώρα γιατί είμαι ως γιατρός κιόλας. Πρέπει να παρέχουμε και αυτές τις πρώτες βοήθειες. Δεν είχε φύγει από τον οικισμό. Δεν είχε, περίμενε το γιο της να έρθει. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν εγκαίρως και έτσι έφτασαν και ξεκίνησαν να ρίχνουν νερό από την ταράτσα για να σβήσουν τη φωτιά που είχε πιάσει το υπόστεγο. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν και δύο κατασκηνώσεις. Προληπτική εκένωση της κατασκήνωσης με εντολή της αστυνομίας. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα παιδιά, κανένας απολύτως. Έχουμε έρθει στο πολιτιστικό κέντρο εδώ της Ξυλοκέρυζας, που είναι το διπλανό χωριό ουσιαστικά από την κατασκήνωση. Παιδιά ήταν 523 παιδιά, αλλά είναι και στελέχη, εν πάση περιπτώσει γύρω στα 570 άτομα. Είναι η κυρία Έφη, μια ανάπηρη πάνω εδώ. Μια ανάπηρη, την πήρανε, ξέρεις. Δεν ξέρω, πού είναι η κυρία Έφη. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς πέφτουν άμεσα Νίκος Χαρδαλιάς και αρχηγός της πυροσβεστικής Στέφανος Κολοκούρης. Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο πύρινο μέτωπο της Κορινθίας για να μας δώσει όλα τα νεότερα η απεσταλμένη μας Μαρία Βούσουλα. Μαρία, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Νίκο, καλησπέρα. Εμείς βρισκόμαστε στα Αθήκια, σε ένα σημείο που από πάνω υπάρχει μέτωπο και εδώ που σας δείχνω ανοιχτός ο Μπασίσογλου. Πριν από λίγο είχαν σβήσει τη φωτιά. Τώρα πάλι έχουμε αναζωπηρώσει στα Αθήκια που έχει εκενωθεί, υπενθυμίζω, ο οικισμός από νωρίς το απόγευμα. Πάντως, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά και στις Κεχριές Κορινθίας. Υπάρχουν διάσπαρτες, ενεργές εστίες σε όλη την περίμετρό της. Γι' αυτό και στο σημείο επιχειρούν 179 πυροσβέστες. Το λέω τον αριθμό για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Με συγχωρείτε, απλά δεν είναι πολύ εύκολο να πάρουμε ανάσες εδώ. Είναι ο καπνός, Μαρία, σε καταλαβαίνουμε. Πάρε μια ανάσα πριν συνεχίσεις. Εμείς βλέπουμε, για να σε βοηθήσω, τις εικόνες. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Ένα μεγάλο μέρος του πυκνού πευκοδάσου έχει γίνει στάχτη. Το ερώτημα είναι αν τώρα απειλούνται και άλλα σπίτια εκτός από αυτά που κάηκαν νωρίτερα. Εδώ στο σημείο, όπως μας λένε, δεν απειλούνται σπίτια. Ωστόσο, η φωτιά κατευθύνεται προς τον Άι Γιάννη, ρωτώντας πού περίπου είναι ο Γιάννης, για να έχουμε μια εικόνα, μας είπαν, από την πλευρά της Επιδαύρου. Το ζήτημα όμως, Νίκο, είναι ότι σε λίγα λεπτά θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Εδώ βλέπετε τους εθελοντές εδώ του Δήμου να επιχειρούν στο σημείο και να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Θα έρθουν όμως από τη Θεσσαλονίκη με Σινούκ εκτάκτος, με 130 πεζοπόρα, τμήμα 35 ατόμων για να βοηθήσουν σε λίγο την κατάσταση εδώ. Ειλικρινά, όπου και να ανέβουμε, σιγά σιγά υπάρχουν πυροσβέστες και προσπαθούν να σβήσουν τις εστίες, γιατί, Νίκο, υπάρχουν πάρα πολλές μικροαστίες οι οποίες αναζωπυρώνονται συνεχώς. Βλέπετε εδώ, ρίχνουν συνεχώς νερό, σκάνε τα κουνάρια. Όταν ο άνεμος είναι πιο δυνατός, παίρνει τις κάφτρες, τα πηγαίνει αλλού και έτσι έχουμε μία νέα εστία.
Αυτή είναι η κατάσταση, τουλάχιστον προσπαθούν μέχρι το βράδυ να την περιορίσουν όσο μπορούν. Γιατί έχει κάψει 15 χιλιόμετρα από τις Κεκριές μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε. Μαρία Βούσουλα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πολύ αντίξωες συνθήκες από ό,τι βλέπω. Δεν μπορούσε να πάρει ανάσα και είναι φυσικό από τον πυκνό καπνό. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, στο δεύτερο απεσταλμένο του Sky, στο πύρινο μέτωπο της Κορινθίας, σε ένα άλλο σημείο. Μίλτο, πού ακριβώς είσαι? Νίκο, βρισκόμαστε λίγο έξω από το Γαλατάκι, από τον οικισμό ο οποίος εκενώθηκε πριν από αρκετή ώρα από την πυροσβεστική, όπως επίσης και από ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Είμαστε σε ένα σημείο έξω από το χωριό, στο οποίο υπάρχουν συνεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βλέπετε εδώ έναν από τους εθελοντές της αζωπυρόσβεσης κάνει τα πάντα για να περιορίσει το συγκεκριμένο σημείο. Όλα αυτά την ώρα που επιχειρούν ένα αέρια μέσα και προσπαθούν να περιορίσουν τις διάσπαρτες αιστείες. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Μαρία Βούσουλα, υπάρχουν σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Να πούμε πως το συγκεκριμένο σημείο έχει αποκλειστεί, δεν μπορεί να φτάσει κανείς εδώ. Υπάρχουν μόνο οι πυροσβέστες, όπως επίσης και οι εθελοντές. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν όλα τα μέτωπα για να μην ξεφύγει, όπως μας είπαν, η φωτιά. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να πετούν σε λίγη ώρα. Και θα υπάρξει πρόβλημα ενδεχομένως. Ερχόμενοι εδώ μαζί με τον συνάδελφο Περατέρ, είδαμε αρκετή έκταση γης η οποία είχε καεί. Μίλτο, εκεί που είσαι, πόσο κοντά είναι τα πρώτα σπίτια κοντά στις φλόγες? Είμαστε περίπου στα 500 μέτρα. Βλέπουμε τώρα και εδώ και ένα όχημα της πυροσβεστικής στα δεξιά μας περνάει. Έφτασε εδώ για να επιχειρήσει. Είναι ακόμη μια εστία την οποία θέλουν να περιορίσουν. Υπό τον φόβο φυσικά να εξαπλωθεί η φωτιά, να πούμε πως αυτό το σημείο και η πεύκα, όπως επίσης και ελιές που υπάρχουν εδώ. Βλέπετε τον εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσει το συγκεκριμένο σημείο. Φυσικά η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, Νίκο. Οι πυροσβέστες προχωρούν και σε άλλα σημεία. Υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής εδώ. Φοβούνται ότι όταν θα πέσει το σκοτάδι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.